Καλώς ήρθατε στο The Tennis Project. Σήμερα θα αναλύσουμε 5 τρόπους για ένα τέλειο forehand. Όπως γνωρίζετε όλοι, το forehand ανήκει στην κατηγορία των βασικών χτυπημάτων στο τένις μαζί με το service και το backhand που κάνουν αυτή την τριάδα. Επίσης, ανήκει στην κατηγορία των ground strokes, δηλαδή των χτυπημάτων εδάφους. Πρώτα πρέπει να σκάσει η μπάλα και μετά να γίνει το χτύπημα. Σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία των ground strokes, η μπάλα πρέπει να βρει στο κέντρο της ρακέτας, ούτως ώστε να πάρω το 100% της δύναμης του σώματος. Πάμε να μπούμε στο βίντεο. Νούμερο 1. Split step. Το split step ή αλλιώς checkpoint είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία όλων των χτυπημάτων του τένις. Με αυτόν τον τρόπο ουδετεροποιώ κάθε είδους ανισορροπία μέχρι εκείνο το σημείο και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πατήσω και να μηδενίσω ούτως ώστε να περάσω το βάρος του σώματος στην μπάλα. Στο split step τα πόδια πρέπει να πατήσουν καλά στο έδαφος και να είμαι σε θέση να πάρω οποιαδήποτε είδους κατεύθυνση μέσα στο γήπεδο. Το split step μπορεί να γίνει με απλό τρόπο όταν βρίσκομαι στη θέση ετοιμότητας ούτως ώστε να φύγω προς οποιοδήποτε χτύπημα. Αφού έχω πάρει λοιπόν θέση μέσα στο γήπεδο, ιδανικά το split step γίνεται κατά τη διάρκεια του σημείου της επαφής με την μπάλα του αντιπάλου. Όταν λοιπόν ο αντίπαλος από την άλλη πλευρά χτυπάει την μπάλα, εγώ κάνω ένα check, δηλαδή ένα split step, ούτως ώστε να ουδετεροποιήσω τη θέση που είχα μέχρι τότε και να πάρω την κατεύθυνση προς την μπάλα για οποιοδήποτε χτύπημα. Νούμερο 2. Unit turn. Το unit turn είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς κατά τη διάρκεια του χτυπήματος πρέπει να πάρω μία θέση ετοιμότητας προς την μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο ετοιμάζω το σώμα να πάρει μία κατεύθυνση για το χτύπημα του forehand. Καθώς το unit turn χρησιμοποιεί όλους τους μύες του σώματος. Από τα πόδια που γυρνάνε και τους γοφούς, την κοιλιακή χώρα και τους ραχιαίους, το χέρι είναι έτοιμο να φύγει πίσω, το αριστερό μου χέρι ισορροπεί για δύο πολύ βασικούς λόγους. Ο ένας είναι η ισορροπία του κορμιού. Αν έχω το χέρι μου πάνω κολλημένο, τότε η ισορροπία του σώματος δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, καθώς το σώμα φεύγει προς τα πίσω. Οπότε το ένα είναι η ισορροπία του κορμιού, ενώ το άλλο είναι το focus πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό μου χέρι μπορώ να δείχνω την μπάλα, ούτως ώστε να έχω απόλυτη προσήλωση σε αυτήν. Η ρακέτα μου κατά τη διάρκεια του unit turn έχει καθοδική πορεία προς τα κάτω, ούτως ώστε να χαλαρώσει ο καρπός για να ετοιμαστεί για το χτύπημα. Καθ' όλη τη διάρκεια του unit turn, το χέρι μου είναι απόλυτα χαλαρό και ξεκούραστο. Δεν κρατάω νευρικά τη ρακέτα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βάλω πολύ δύναμη ανεξέλεγκτη στην μπάλα. Να χτυπήσω μία μπάλα επιτυχημένα, δεν πρέπει να βάλω δύναμη, αλλά να κάνω την κίνηση γρήγορα και απόλυτα χαλαρά. Η μόνη δύναμη που μπαίνει κατά τη διάρκεια του χτυπήματος είναι στο contact point, όταν και ακριβώς χτυπάω την μπάλα, ενώ συνεχίζει κανονικά στο follow through απόλυτα χαλαρό. Νούμερο 3. Πάτημα και λίγισμα. Νούμερο 3. Λίγισμα των ποδιών. Σε αυτό το κομμάτι, κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα πόδια. Όπως θα δείτε, μετά το unit turn και την ετοιμασία του κορμιού, το αριστερό πόδι πρέπει να φύγει ελαφρώς μπροστά, ούτως ώστε να ισορροπήσει το κορμί. Αυτή είναι η μη ανοιχτή θέση, ενώ η κλειστή θέση είναι με το πόδι κάθετα. Τέλος, η ανοιχτή θέση είναι με τα πόδια και τα δύο σε ανοιχτή με τοπική θέση. Εμείς θα προτιμήσουμε τη σύγχρονη ή μη ανοιχτή θέση, η οποία είναι και πιο κοινώς διαδεδομένη και εύκολη για τον παίκτη. Έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή την ήμι ανοιχτή θέση, το χέρι είναι απόλυτα τεντωμένο μπροστά στην μπάλα για να ισορροπήσω και να εστιάσω και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι προσπαθώ να κάνω ένα λίγισμα των γονάτων ούτως ώστε να πάρω δύναμη από το έδαφος και να τη μεταφέρω στο πάνω κορμί. Από τα πόδια η δύναμη μεταφέρεται στο κορμί όπου είναι η κοιλιακή χώρα και η ραχιαία και στο τέλος μεταφέρεται στο πάνω μέρος του σώματος που είναι τα χέρια από όπου και εκτονώνει την μπάλα. Σήμερα πρέπει να μάθουμε ότι η μπάλα δεν χτυπιέται με τα χέρια αλλά με όλο το κορμί. Έχω πάρει ήδη την ήμι ανοιχτή θέση και σε αυτό το σημείο θα πρέπει η ρακέτα να κατέβει για να δουλέψει τις περιστροφές που θα πρέπει να δώσει την μπάλα. Το λόγο της ρακέτας κοιτάει το φιλέ, το frame της ρακέτας κοιτάει πίσω το σύρμα ή το αντιανεμικό του γηπέδου σας. Με αυτόν τον τρόπο εδώ έρχεται να απελευθερωθεί η δύναμη του χεριού και να ξεκινήσει να δίνει τις περιστροφές, την καμπύλη και την επιτάχυνση ο καρπός. Οπότε έχω φτάσει στο σημείο του contact point
και λίγο πριν έρθει η μπάλα ξεκινάω να κατεβάζω τη ρακέτα για να δώσω περιστροφές. Το σημείο της επαφής μου είναι απόλυτα τεντωμένο μπροστά και το contact point είναι πάνω στο κέντρο της ρακέτας, ούτως ώστε να περάσω το βάρος του σώματος πάνω στην μπάλα. Το σημείο αυτό θα πρέπει να έχετε απόλυτη προσήλωση των ματιών στην μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής σας, ακόμη και αφού χτυπήσετε την μπάλα. Ιδανικά το contact point πρέπει να είναι πάντα με τεντωμένο χέρι μπροστά. Πολλές φορές ερχόμαστε και χτυπάμε την μπάλα πολύ αργά, με αποτέλεσμα να χτυπήσουμε την μπάλα παράλληλα με το κορμί. Σε αυτή την περίπτωση δουλεύει μόνο ο καρπός και όχι όλο το κορμί που θέλω να μεταφέρω το βάρος στην μπάλα. Σε άλλες περιπτώσεις χτυπάω την μπάλα πάρα πολύ νωρίς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χτυπάω με το σώμα έξω από τα πόδια, με αποτέλεσμα να μην έχω ισορροπία. Πάντα για ένα ισορροπημένο χτύπημα, το σώμα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα από τα πόδια σε κάθε χτύπημα. Τέλος, μετά το contact point έρχεται η ολοκλήρωση της κίνησης ή follow through. Τα follow through είναι πολλώνυδο. Μπορώ να επιλέξω ένα follow through παραδοσιακό πάνω από τον ώμο μου, μπορώ να επιλέξω ένα follow through περίπου πίσω από την πλάτη μου ή ένα follow through κοντά στους γοφούς μου. Τέλος, υπάρχει και το follow through του Ναδάλ, το οποίο μετά το χτύπημα της μπάλας πηγαίνει πάνω από το κεφάλι. Σε κάθε follow through θα πρέπει να έχω μια συνέχεια της κίνησης από το χτύπημα και το σημείο της επαφής μέχρι και την ολοκλήρωση της κίνησης. Πολλοί παίκτες χτυπάνε την μπάλα και μένουν στο χτύπημα και κάνουν το follow through ετεροχρονισμένα. Αυτά τα βήματα που έχουμε εξηγήσει σήμερα θα πρέπει να γίνουν όλα ενιαία σε μια κίνηση η οποία θα αυτοματοποιηθεί και θα δουλέψει από την αρχή μέχρι το τέλος σωστά. Αφού λοιπόν έχω πάρει θέση για ένα σωστό contact point, τα μάτια μου είναι καρφωμένα στο σημείο της επαφής και τώρα η ρακέτα έρχεται να βουρτσίσει την μπάλα για να δώσει περιστροφή, καμπύλη και επιτάχυνση στην μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται η στροφορμή του άξονα των ώμων και η σωστή ολοκλήρωση του follow through. Όλη αυτή η κίνηση θα πρέπει να γίνει τμηματικά αλλά και ολοκληρωμένα. Μετά την ολοκλήρωση του follow through θα πρέπει το σώμα να περάσει μπροστά και να κάνει ένα step μέσα στην μπάλα, ούτως ώστε να ρίξω το βάρος μου στην μπάλα. Συνοπτικά έχουμε ένα split step, 2 unit turn, 3 λίγισμα των γονάτων, 4 σημείο της επαφής της μπάλας και χτύπημα, 5 εώρηση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο από κάτω και με χαρά θα το απαντήσω. Επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για άλλα τέτοια όμορφα βίντεο. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κόσμο του τένις, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.